Καλησπέρα από το Δαργιανάκης Fishing Store. Εδώ μαζί με τον Νίκο τον Τερπεντέρη, και έχουμε να κάνουμε βίντεο. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία για να βάζουμε έτσι συχνά πυκνά κάποια βιντεάκια του μαγαζιού. Έχουμε πολλά πράγματα να σας δείξουμε, έχουμε πολλά πράγματα να σας πούμε. Αλλά σήμερα θα σας δείξουμε ένα μηχανάκι για την τεχνική του tie rubber και για καθετή καλαμάρια, που έρχεται από μια εταιρεία, τη Fishing 13, είναι αμερικάνικη εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος είναι όμιλος της Ραπάλα, είναι θηγατρική δηλαδή της Ραπάλα. Θα ξεκινήσω όμως λίγο για κάτι που πραγματικά μας ενοχλεί εδώ και πολλά χρόνια στο εμπόριο και όχι μόνο στο είδος μας, σε πάρα πολλά πράγματα, ούτε θέλω να συγχαρώ κάποιες χώρες, ούτε να υποβαθμίσω άλλες. Πολλές φορές ακούμε τη λέξη από κόσμο, Νίκο, είναι κινέζικο. Ναι, εντάξει, είναι μια... Είναι ένα στερεότυπο. Ένα στερεότυπο. Το οποίο έχει καθιερωθεί τα τελευταία 20 χρόνια, 30, μην πω 30 μάλλον κοντά. Το οποίο θέτοντας τη λέξη είναι κινέζικο, λέμε ότι πω δεν είναι καλό. Λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Οι Κινέζοι έχουν κατακτήσει τον κόσμο. Έχουν αγοράσει από λιμάνια εταιρείες στη μισή Ελλάδα και το μισό κόσμο. Θα μου πεις που κολλάνε τώρα αυτά πολιτική, κάνουμε όχι καμία σχέση. Αλλά ο Κινέζος σου βγάζει προϊόν με ανάλογα τα λεφτά που θέλει να χαλάσει κάθε εταιρεία. Του ζητάς τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σου βγάζει το κατάλληλο προϊόν. Πολλά προϊόντα λοιπόν είτε έχουν 20 ευρώ είτε έχουν 1000 ευρώ κατασκευάζονται Κίνα, Κορέα, σε πολλές χώρες που έχουν εγκατασταθεί εταιρείες και βγάζουν το σάσι. Εγώ πάντως πιστεύω ότι όποιος το πιάσει στα χέρια του, θα φτάσουμε, ανεξάρτητα από, από πού προέρχεται, καταλαβαίνει αυτόματα αν, πρόκειται για ποιοτικό προϊόν ή αν είναι κάτι, ας πούμε, λίγο υποδιέστερο. Έτσι, όχι ότι είναι άσχημα τα άλλα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο κυρίως μας θέμα. R1 από τη Fishing 13, το μοντέλο Original. Πρόκειται για ένα μηχανάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ γερή κατασκευή. Ναι, πραγματικά πάρα πολύ γερή κατασκευή. Εγώ έχω πιάσει το δεξιό στροχο, βέβαια, εσύ έχεις πιάσει το αριστερό στροχο. Ναι, με βάση και έτσι όπως το ξεκίνησε ο Νίκος, να πούμε ότι βγαίνει και δεξί και αριστερό. Πρόκειται για ένα μηχανάκι με μεταλλικό τύμπανο μέσα, στην τοποθέτηση του τμήματος, όχι πλαστικό. Αρκετά μαζεμένο, αρκετά δυνατό, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε όταν σφίγγουμε τα φρένα και βλέπουμε ότι το μηχανάκι θα δουλέψει όσο αντίσταση να του βάλω μέσα. Και εδώ, είναι που υποφέρουν πολλά μηχανάκια στον οδηγό του κατανεμητή του νήματος πάνω στη ράγα, το οποίο βλέπουμε τη στιβαρότητα του μηχανισμού. Δουλεύει πάρα πολύ δυνατά, μαγνητικά φρένα, αστεροειδή φρένα εννοείται για το μάζεμα. Πολύ ωραίο κούπομα απελευθέρωσης και ξεκούπομα που καταλαβαίνεις τη δύναμη. Και βλέπω ότι δεν έχει και κενό, Μαρία, καθόλου. Δηλαδή το καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κενό όταν προσπαθείς να κάνεις αντεπιστροφή. Ναι, δεν έχει καθόλου κενό. Δεν έχει καθόλου κενό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό που με εντυπωσίασε είναι γενικά το πώς δουλεύει, με τι δύναμη η μετάδοση που έχει το χερούλι με τον άξονα την ώρα που κοντράρεις εσύ με το δάχτυλο μέσα βάζοντας φρένα. Ναι. Για μηχανάκι tie rubber το οποίο αποσβαίνει όλα το καλάμι κιόλας. Ας πω την αλήθεια, αυτό λέει ότι έχει 8 κιλά φρένα. Βέβαια 8 κιλά φρένα είναι λίγο τοπικό, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, πάνω από 3 κιλά δεν βάζει κανείς, ρε φίλε, και πολύ είναι. Λοιπόν. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομαλή περιστροφή και στο τύμπανο, όπως το γυρίζουμε, και στον άξονα, τα ρουλεμάν του δηλαδή δουλεύουν μια χαρά και στο τύμπανο. Τώρα δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις τι χωρητικότητα έχει, γιατί λοιπόν, αυτό... Λοιπόν, να πάμε στα χαρακτηριστικά, τα κεντρικά του μηχανισμού τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι είναι για τους φίλους το νόζ είναι 8 όζες, δηλαδή είναι 226 γραμμάρια, λόγω Αμερικής το γράφει. Ναι, είναι πανάλαφρο. Η εταιρεία είναι αμερικάνικη όπως προαναφέραμε. Λοιπόν, πρόκειται για 4-1 ρουλεμάν, το οποίο το καθιστούν να είναι μηδενισμένο, αυτό που λέγαμε πριν με το χερούλι, το συνένα πάντα που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, σε νήμα, σε P1,
Ένα χαρακτηριστικό στο P1 νήμα είναι δηλαδή 017-018 που χρησιμοποιούν πιο πολύ στο Dairamper, αλλά βάζουν και 016. Μάρια, αυτό, συγγνώμη, επειδή λες τώρα για νήμα, αυτό μάλλον είναι, προορίζεται για τεχνικές, light τεχνικές, έτσι. Καθετή Dairamper, καθετή Dairamper, ναι. Και καλαμάρια, το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς και με πιο απλό μηχανάκι. Μάλιστα. Οπότε για ένα Dairamper, ας πούμε το P1-P08 είναι... 250 μέτρα είναι αρκετό. Σίγουρα. Έτσι δεν το συζητάμε. Σίγουρα. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να παίξει λόγω δύναμης και σε τεχνικές τάκο για τα πόδια σε ένα πιο δυνατό καλάμιο, σε Dairamper, αλλά τα αφήνω αυτό, γιατί αρχίζει και γίνεται και της μόδας σαν τζάρεμα και αυτό. Ναι, με. Σε μπετονιά να πούμε ότι ας πούμε σε 0,23 χωράει 200 μέτρα, ανέβαζε κάποιος μισινέζα. Κάποιοι καλαμάρια ας πούμε θέλουν μισινέζα, όχι πάντα με νήμα, ή πιο πολύ με νήμα βέβαια. 8 κιλά, 18 λίμπρες όπως αναφέραμε δύναμη. Λοιπόν, 31 ίντσες μάζεμα που σημαίνει γύρω στα 79 εκατοστά. Για αυτό που βλέπω είναι και μια χαρά. Και για το τύμπανο που είναι στενό είναι πάρα είναι πολύ. Είναι μια χαρά. Και ταχύτητα μηχανισμού 8,1:1. Πολύ γρήγορο. Εγώ τώρα όσο μιλάς το πειράζω λίγο και προσπαθώ λίγο να καταλάβω λίγο τα μαγνητικά του φρένα. Άμα θυμίσεις λίγο τα φρένα, άμα μπορούμε να δούμε λίγο στο βίντεο, εδώ είναι το Max τα φρένα. Και πώς είναι σφιχτό. Και όχι, προσπαθώ να το κινήσω και βλέπω ότι φρενάρει γρήγορα. Άρα τα μαγνητικά του φρένα δουλεύουν αρκετά καλά όσον αφορά την κάθοδο, άρα και τις στούφες που μπορεί να δημιουργηθούν σε περίπτωση καθόδου ή οτιδήποτε. Έτσι, η βολών, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά τα μοντεράκια δεν βγήκαν για αυτή τη δουλειά που συζητάμε τώρα, βγήκαν για spinning. Έτσι. Τα πρώτα μηχανάκια και εταιρείες όπως θυμάμαι η Silstar που είχε φέρει πρώτα και η Shimano και κάποιες άλλες ήταν καθαρά για σπίνι και στο εξωτερικό τα δουλεύανε για σπίνι. Bike casting μηχανάκια. Ωραία. Οπότε εγώ θα σου πω την εντύπωσή μου. Πιστεύω ότι για την τεχνική που τουλάχιστον εγώ εξασκώ περισσότερο από όλες που είναι η καθετή, είναι ένα πάρα πολύ ελαφρύ και δυνατό μοτέρ που μπορεί με πολύ εύκολα με τα Star Drag να ρυθμίσεις τα φρένα και να παλέψεις με ένα ψάρι και για οτιδήποτε άλλη τεχνική όπως τα Airamber, Hitotsu Tenia και γενικά light τεχνικές, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το μοτέρ και έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον είναι ένα μοτέρ που θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι, είναι ένα μηχανάκι, μια εταιρεία η οποία έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα γενικά. Α, βγάζει το... Το πλαϊνό τυμπάνο, το πλαϊνό τα πλευρικά του. Εδώ είναι εύκολο και για χαδαρισμούς και γρασαρίσματα. Ναι, και το ρολεμανάκι το του, ναι. Πολύ σωστό μέσα. Εύκολο κούμπομα, δεν το συζητάμε. Μάρια, αυτή είναι αμερικάνικη εταιρεία. Αυτή είναι αμερικάνικη εταιρεία, η Fishing 13. Το δεν είναι για Παναθηναϊκούς το 13, έτσι, γιατί αυτή η Fishing 13 ομάδα ψαρέματος Παναθηναϊκού, όχι. Είναι μια εταιρεία που έχει και ποικιλία σε spin καλάμια πολύ, γιατί αυτοί δουλεύουν και σε γλυκά νερά αρκετά. Το θέμα είναι τώρα για τους φίλους που κάναμε έτσι τον πρόλογο, να φτάσουμε σιγά σιγά και στον επίλογο και στην τιμή. Δεν είναι ένα μηχανάκι που συγγνώμη, το προτείνουμε για κάποιον που κάνει 10 χρόνια τα Airamber. Αν δεν μου έλεγες τιμή, δηλαδή αν μου έλεγες να μαντέψω τιμή, θα έλεγα ότι είναι up to 100 ευρώ. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, up to 100 ευρώ, ωραία. Σαν ποιοτικά χαρακτηριστικά, έτσι. Και επειδή είμαστε, πιστεύω, και από τους λίγους που θα τα βρείτε στο κατάστημα Δαρυβιανάκης Physics Store τα συγκεκριμένα μηχανάκια, μέχρι τέλος αποθέματος, και έχουμε αρκετά, θα βγει η τιμή στα 65 ευρώ. Για τους φίλους που θέλουν φουβερό. Να ξεκινήσουν το Dairamber ή χρειάζονται ένα ωραίο μηχανάκι, υπάρχουν και καλύτερα όπως προανέφερα, στα 65 ευρώ νομίζω δεν υπάρχει συναγωνισμός. Είναι όντως. Θα το βρούμε το πιάσει, και στο e-shop darivianakisfishingstore.gr και εννοείται και τηλεφωνικές παραγγελίες να το στείλουμε σε όλη την Ελλάδα στο 210-59-12-275. Πες μου Νικόλα. Ναι, λέω ότι όποιος το πιάσει στα χέρια του, αντιλαμβάνεται αμέσως τη διαφορά από όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που λες με βάση σε σχέση με, ακριβώς, ναι. Σε σχέση με την τιμή. Το καταλαβαίνει αμέσως. Είναι μεγάλη διαφορά δηλαδή σε σχέση με άλλα του ανταγωνισμού που βλέπουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή τιμή για αυτό που βλέπω. Μπράβο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή που ήταν στο... Μεγάλη μου χαρά. Πίσω από την κάμερα. Έτσι.
σκηνοθετικές οδηγίες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Μάρια, να είσαι καλά, για άλλη μια φορά. Ψαράδες μου, τα λέμε.